Today's Between Master and Disciples, Conference Between Socrates and Euthydemus by Xenophon will be presented in Greek with subtitles in Arabic, Orlaxese or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech-Slovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish and Thai. Αρχαία Ελλάδα. Μια εποχή που άσκησε επιρροή στην ελληνική ιστορία, θέτοντας τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού με τη γλώσσα, το σύστημα παιδείας, τη φιλοσοφία, τη πολιτική, την τέχνη και τις επιστήμες. Ο Σωκράτης γεννήθηκε γύρω στο 469 π.Χ. στην Αθήνα. Πολλοί τον θεωρούν πατέρα της δυτικής φιλοσοφίας. Άλλοι πιστεύουν ότι ο Σωκράτης ήταν οξυδερκής δάσκαλος και φωτισμένη ύπαρξη. Οι περισσότερες πληροφορίες για τον Σωκράτη, τη ζωή και τη φιλοσοφία του, καταγράφηκαν μετά το θάνατό του από δύο μαθητές, Πλάτωνα και Ξενοφόντα. Αυτοί οι μαθητές έγραψαν πολλά βιβλία για τον δάσκαλό τους, στα οποία ο Σωκράτης είναι ο κύριος χαρακτήρας. Μέσα από αυτά τα έργα γνωρίζουμε κι εμείς τις διδασκαλίες του Σωκράτη. Πίστευε ότι ο κύριος σκοπός της ζωής του ανθρώπου εδώ στη γη είναι η ανακάλυψη της αλήθειας. Έλεγε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι επικεντρώνουν τη ζωή τους γύρω από την οικογένεια, το επάγγελμα και τις κοινωνικές υποχρεώσεις, ενώ στην ουσία θα έπρεπε να νοιάζονται για το καλό της ψυχής τους. Δείχνοντας έμπρακτη συμπόνια για κάθε μορφή ζωής, ο Σωκράτης ακολούθησε, ενθαρρύνοντας και τους άλλους, την χορτοφαϊκή διατροφή, εννοώντας τη διατροφή χωρίς ζωικά προϊόντα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τη φιλοσοφία του Σωκράτη με τίτλο «Διάλογος ανάμεσα στον Σωκράτη και τον Ευθύδημο» από το βιβλίο του Ξενοφόντα «Οι αξιομνημόνευτες σκέψεις του Σωκράτη». Σύμφωνα με το Ξενοφόντα, όταν ο Σωκράτης συναντούσε κάποιον που κολοκευόταν με την ιδέα ότι ήταν καλά μορφωμένος και καφιόταν για τη δική του επάρκεια, ποτέ δεν τον άφηνε να περάσει έτσι, χωρίς να συνετίσει τη μετεδοξία αυτών των ανθρώπων. Σε αυτή τη συζήτηση γνωρίζουμε τον Ευθύδημο, που πιστεύει ότι γνωρίζει τα πάντα από τα βιβλία που έχει αγοράσει. Σε μία περίπτωση μάλιστα, όταν αγόρευε για τον Θεμιστοκλή, αναζητώντας αν η σοφία που κατήχε είχε αποκτηθεί από την συναστροφή με τους φιλοσόφους ή αν το ρωμαλαίο του σώμα το είχε βοηθήσει να κατακτήσει τα υψηλά αξιώματα και τη μεγάλη εκτίμηση των άλλων. Ο Σωκράτης απάντησε ότι θα πρέπει να είναι πολύ λήθιος αυτός που πιστεύει ότι τα τεχνάσματα που είναι σχετικά με τα ζητήματα, έχουν ελάχιστη σημασία, δεν μπορούν να διδαχτούν χωρίς την ύπαρξη δασκάλων. Ειδικά, η τέχνη της διοίκησης της πολιτείας, που είναι ύψιστο έργο και απαιτεί την μέγιστη προσπάθεια από έναν συνετό άνθρωπο, είναι αυτό που μας έρχεται πρώτο στο μυαλό. Τα ακόλουθα διδάγματα του Σωκράτη διαδραματίστηκαν όταν ο Σωκράτης πρόσεξε ότι ο Ευθύδημος είχε αρχίσει να αποφεύγει την συντροφιά του. Όταν ο Σωκράτης συναντούσε κάποιον που κολακευόταν ότι ήταν πολύ κατριτισμένος και καφιόταν για τη μεγάλη του επάρκεια σε γνώσεις, δεν τον άφηνε χωρίς να τον βγάλει από τη ματαιοδοξία συνετίζοντάς τον. Θα διηγηθούμε μια παρόμοια συνάντηση που έγινε το ακόλουθο περιστατικό. Του είχαν πει ότι ο Ευθύδημος είχε αγοράσει πολλά βιβλία με έργα μεγάλων ποιητών και σοφιστών και ότι αυτή η αγορά τον είχε κάνει να φουσκώσει από λαζονία και αυταρέσκεια, νομίζοντας ότι τώρα πια ήταν μεγάλος άνδρας, γιατί γνώριζε τη σοφία όλων των εποχών και καθιόταν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ήταν ο καλύτερος άνδρας της πόλης στην τέχνη της διαπραγμάτευσης και στη συζήτηση για το δημόσιο συμφέρον. Η ηλικία όμως δεν του επέτρεπε να γίνει δεκτός στις συναντήσεις του Δήμου. Αν όμως υπήρχε κάποια υπόθεση που ήθελε να υπερασπιστεί, πήγαινε αυτόκλητος και καθόταν στη στοά κοντά στα δικαστήρια του Δήμου. Αυτό το είχε προσέξει ο Σωκράτης, που μαζί με ένα-δυο φίλους του πήγε και αυτός εκεί.
για να προκαλέσει τους άλλους σε συζήτηση, τους έκανε το εξής ερώτημα. Είτε βελτιώνοντας την ικανότητα του διαλόγου με τους φιλοσόφους, είτε με τη σωματική ρόμη και τα φυσικά του ταλέντα, ο Θεμιστοκλής ξεπέρασε όλους τους συμπολίτες του σε σοφία και ανδρεία, προοδεύοντας σε τέτοιο βαθμό και κερδίζοντας την εκτίμηση των άλλων, έτσι που η δημοκρατία πρόσβλεπε σε εκείνον κάθε φορά που οι υποθέσεις του Δήμου χρειάζονταν έναν άνδρα με σοφία και γενναιότητα. Ο Σωκράτης που είχε το νου του στον Ευθύδημο απάντησε ότι «Είναι πολύ βλάκας όποιος άνδρας πιστεύει ότι τα τρίπια της τέχνης, που είναι πάντα σχετικά και μικρής σημασίας, μπορούν να διδαχτούν χωρίς κατάλληλο δάσκαλο. Η τέχνη της διακυβέρνησης της πολιτείας αποτελεί το ύψιστο καθήκον και απαιτεί την ύψιστη προσπάθεια των συνετών ανθρώπων και είναι το πρώτο που μου έρχεται στο νου να εξετάσουμε». Αυτό ήταν το μόνο που έγινε σε αυτή την πρώτη συνάντηση. Μετά από αυτό, ο Σωκράτης παρατήρησε ότι ο Ευθύδημος απέφευγε συστηματικά τη συντροφιά του. Και όταν μια φορά έτυχε να τον συναντήσει, στρεφόμενος στην υπόλοιπη παρέα, είπε τα εξής λόγια. «Είναι βέβαιο, άνδρες, όσο μπορούμε να συμπεράνουμε από τις σπουδές αυτού του λαμπρού νέου, ότι είναι πολύ πιθανόν όταν ο ίδιος φτάσει σε ηλικία που θα του επιτρέπει να είναι παρόν σε συναντήσεις του Δήμου, αν προκύψει κάποια σημαντική υπόθεση για συζήτηση, εκείνος θα είναι ο πρώτος που θα πει την κρίση του. Κατά τη γνώμη μου, θα αρχίσει να αγορεύει κάνοντας μια πολύ ευχάριστη εισαγωγή. Θα ήταν πρέπον για εκείνον να τους δώσει να καταλάβουν ότι εκείνος δεν είχε διδαχτεί ποτέ τίποτα από κανένα άνθρωπο. Οπότε θα έπρεπε να παρουσιάσει τον εαυτό του με αυτά τα λόγια. Κύριε, ποτέ μου δεν διδάχτηκα τίποτα. Ποτέ μου δεν συμμετείχα σε διάλογο με κανέναν άνδρα. Ποτέ μου δεν μπήκα στον κόπο να αναζητήσω κανένα δάσκαλο που να ήταν ικανός να με διδάξει κάτι. Αντιθέτως μάλιστα, κύριοι, σας λέω ότι όχι μόνο απεχθανόμουν να διδαχτώ από τους άλλους, αλλά θα λυπόμουν πάρα πολύ αν χρειαζόταν ποτέ να κάνω κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα προσπαθήσω να σας πω τι πρέπει να κάνουμε με αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Σε ανάλογη περίσταση, κάποιος που θα ήθελε να τον δεχτούν ως γιατρό, θα έπρεπε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως εξής. Κύριοι, εγώ προσωπικά δεν χρειάστηκε να έχω ποτέ μου δάσκαλο να μου διδάξει αυτή την επιστήμη. Γιατί πράγματι, ποτέ δεν θα καταδεχόμουν να τη μάθω από άλλον, ούτε θα καταδεχόμουν να λένε ότι κάποιος άλλος με έχει διδάξει καλά για να πάρει τη φήμη από μένα. Παρόλα αυτά, παρουσιάζω τον εαυτό μου ως γιατρό και θα προσπαθήσω να αποκτήσω τις γνώσεις της ιατρικής τέχνης, κάνοντας πειράματα στα δικά σας κορμιά. Όλη η συντροφιά ξέσπασε σε γέλια με τη λεπτή και ευχάριστη ηρωνία. Και από εκείνη τη στιγμή ο Ευθύδημος δεν απέφευγε ποτέ τη συντροφιά του Σωκράτη όπως πριν. Όμως ποτέ δεν προσφέρθηκε να μιλήσει, πιστεύοντας ότι η σιωπή του θα ήταν η μεγαλύτερη απόδειξη της ταπεινοφροσύνης του. Ο Σωκράτης, θέλοντας πολύ να τον βγάλει από τη λαθεμένη στάση, του απίφθινε το λόγο με τον εξής τρόπο. «Αναρωτιέμαι, αυτοί που θέλουν να μάθουν να παίζουν λαούτο ή να υπεύουν καλά, μήπως δεν πρέπει να το μάθουν από μόνοι τους? Αυτοί όμως ψάχνουν να βρουν δασκάλους, αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα έτσι όπως τους τα λένε, πιστεύοντας ότι όλα όσα λένε αποτελούν τον καλύτερο δρόμο προς την τελειότητα αυτής της τέχνης. Και όσοι ελπίζουν ότι κάποια μέρα θα διοικήσουν την πολιτεία αγορεύοντας δημόσια, φαντάζονται ότι αυτό θα το κατορθώσουν από μόνοι τους όλους τα ξαφνικά? Πρέπει όμως να παραδεχτούμε ότι αυτές οι ανασχολήσεις είναι οι πιο δύσκολες από άλλες. Αφού βλέπουμε ότι από αυτούς που επιδιώκουν να μπουν στα αξιώματα της πολιτείας, μόνο λίγοι εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους όπως θα όφυλαν. Αυτό μας δείχνει ότι απαιτείται μεγαλύτερος κόπος και επιμέλεια για να αποκτήσουν ικανότητα για τέτοια αξιώματα παρά για οτιδήποτε άλλο. Με αυτά τα λόγια ο Σωκράτης είχε προετοιμάσει το μυαλό του Ευθύδημου για να προσέξει αυτά που είχε σκοπό να του πει και για να τον δελεάσει σε διάλογο μαζί του. Μια άλλη φορά μπήκε και ο ίδιος στην ίδια στοά και κάθισε δίπλα στο νεαρό άνδρα. «Έτυχε να ακούσω», του είπε, «ότι ενδιαφέρθηκες να αγοράσεις πολλά βιβλία μεγάλων σοφών». «Έτσι έγινε», του απάντησε ο Ευθύδημος. «Και θα συνεχίσω να το κάνω κάθε μέρα, σκοπεύοντας να αγοράσω όσο πιο πολλά μπορώ». «Είσαι αξιέπαινος γι' αυτό», του απάντησε ο Σωκράτης, «γιατί διάλεξες να συλλέξεις τους θησαυρούς γνώσης
παρά να κρατήσεις τα χρήματα. Η πράξη αυτή μαρτυρεί ότι δεν πιστεύεις ότι τα πλούτη, το ασήμι και το χρυσάφι μπορούν να σε κάνουν πιο άξιο. Δηλαδή σαν να λέμε σοφότερο και βέλτιστο ως άνθρωπο. Μόνο τα γραπτά και οι ιδέες των φιλοσόφων και άλλων άξιων συγγραφέων αποτελούν πραγματικά πλούτη για να κάνουν τα μυαλά αυτών που τα κατέχουν πλούσια σε αρετή. Ο Ευθύδημος ευχαριστήθηκε που άκουσε αυτά τα λόγια, πιστεύοντας ότι ο Σωκράτης εγκρίνει παρόμοια τακτική. Ο Σωκράτης, παρατηρώντας την ικανοποίηση του νέου, συνέχισε ως εξής. Αλλά τι σκοπό έχεις κάνοντας μια τέτοια συλλογή βιβλίων? Σκοπεύεις να γίνεις γιατρός? Υπάρχουν πολλά βιβλία για αυτή την επιστήμη. Δεν έχω τέτοιο σκοπό, απάντησε ο Ευθύδημος. Τότε θα γίνεις αρχιτέκτον, ρώτησε ο Σωκράτης. Γιατί και αυτή η τέχνη απαιτεί πολλές γνώσεις. Ή μήπως θα σπουδάσεις γεωμετρία και αστρολογία? Τίποτα από αυτά. Σκοπεύεις μήπως να απαγγέλεις ηρωικά έπι? Συνέχισε ο Σωκράτης. Γιατί μου είπαν ότι αγόρασες όλα τα έργα του Ομήρου. Μπα, καθόλου, απάντησε ο Ευθύδημος. Γιατί έχω παρατηρήσει ότι οι άντρες αυτού του επαγγέλματος αποστηθίζουν πολλούς ωραίους στίχους, αλλά για όλα τα άλλα είναι παντελώς άσχετοι. Ίσως να έχεις ερωτευτεί την ευγενική επιστήμη που διαμορφώνει πολιτικούς και οικονομολόγους, σμιλεύοντας άνδρες ικανούς να κυβερνήσουν και να είναι χρήσιμοι στην κοινωνία και στον εαυτό τους. Αυτό επιδιώκω να μάθω, απάντησε ο Ευθύδημος. Και αυτό είναι που λαχταράω να κατακτήσω. Είναι μια υπέροχη επιστήμη, απάντησε ο Σωκράτης. Είναι αυτό που αποκαλούμε βασιλική επιστήμη, γιατί πράγματι είναι η επιστήμη των βασιλέων. Έχεις όμως ζυγίσει καλά ένα επίμαχο σημείο? Για να διαπρέψει ένας άντρας αυτή την επιστήμη, πρέπει να είναι έντιμος. Το ξέρω, απάντησε ο νέος. Και είμαι της γνώμης ότι μόνον οι έντιμοι άνδρες μπορούν να γίνουν καλοί πολίτες. Εσύ είσαι έντιμος, ρώτησε ο Σωκράτης. Ελπίζω ότι είμαι, απάντησε ο Ευθύδημος. Τόσο έντιμος όσο ο καθένας. Πες μου, είπε ο Σωκράτης, μπορούμε να ξέρουμε ποιοι είναι έντιμοι άνθρωποι κρίνοντας από τα έργα τους, όπως ξέρουμε τι επάγγελμα ασκεί ο καθένας βλέποντας τη δουλειά του? Μπορούμε. Τότε, είπε ο Σωκράτης, όπως ένας αρχιτέκτον μας δείχνει τα έργα του, μπορεί και ένας έντιμος άνθρωπος να μας δείξει τα δικά του έργα? Χωρίς αμφιβολία, ναι, απάντησε ο Ευθύδημος. Δεν είναι δά και δύσκολο να δείξεις τα έργα της δικαιοσύνης, ούτε τα έργα της αδικίας που τόσο συχνά ακούμε να αναφέρονται. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα κατάλογο, είπε ο Σωκράτης, τον ένα με δέλτα για να ορίσουμε τη δικαιοσύνη και τον άλλον με άλφα για να ορίσουμε την αδικία. Θα γράφουμε κάτω από κάθε γράμμα όλα τα έργα που ανήκουν στη δικαιοσύνη και κάτω από το άλλο γράμμα τα έργα που ανήκουν στην αδικία. Ας το κάνουμε, είπε ο Ευθύδημος. Αφού νομίζεις ότι έτσι πρέπει, ο Σωκράτης, έχοντας πετύχει το σκοπό του, συνέχισε κατά αυτόν τον τρόπο τη συζήτηση. Οι άνθρωποι λένε ψέματα πολύ συχνά, απάντησε ο Ευθύδημος. Κάτω από ποιο γράμμα θα βάλουμε το ψέμα? Κάτω από την αδικία, απάντησε ο Ευθύδημος. Μήπως οι άνθρωποι μερικές φορές εξαπατούν κλέβοντας? Βεβαιότατα. Και πού θα βάλουμε την απάτη, ρώτησε ο Σωκράτης. Κάτω από την αδικία. Και αυτούς που βλάπτουν τον πλησίον τους? Και αυτούς επίσης. Και όσους υποδουλώνουν ελεύθερους ανθρώπους βάζοντάς τους στη δουλεία? Και αυτούς θα τους βάλουμε στην ίδια κατηγορία. Θα βάζαμε ποτέ κανέναν από αυτούς, ρώτησε ο Σωκράτης, κάτω από το γράμμα της δικαιοσύνης? Κανέναν από αυτούς, απάντησε ο Ευθύδημος. Θα ήταν παράξενο αν το κάναμε. Και όταν ένα παιδί αρνείται να πάρει το φάρμακο που έχει ανάγκη και ο πατέρας του το ανακατεύει με το φαγητό του και με αυτόν τον τρόπο το παιδί γίνεται καλά στην υγεία του, σε ποια κατηγορία θα κατατάξουμε αυτή την απάτη? Μα φυσικά στη δικαιοσύνη. Κανένας άνδρας που βλέπει το φίλο του σε απελπισία και φοβούμενος μήπως αυτοκτονήσει, του παίρνει το ξύφος και το κρύβει ή του το αφαιρεί με βία από τα χέρια του. Τι θα πούμε για αυτή την πράξη βίας? Θα πούμε ότι σωστά έγινε, απάντησε ο Ευθύδημος. Πρόσεξε καλά τι λες, συνέχισε ο Σωκράτης. Γιατί από τις απαντήσεις που δίνεις βγαίνει ότι δεν είμαστε πάντα υποχρεωμένοι να ζούμε έντιμα με τους φίλους, ούτε και χωρίς δόλο, όπως αποφασίσαμε ότι έτσι πρέπει να κάνουμε. Ναι, σίγουρα τα μπερδέψαμε. Και αν μου επιτρέπεις, θα αποσύρω αυτά που είπα, γιατί έχω αλλάξει γνώμη. Καλύτερα, είπε ο Σωκράτης, να αλλάζεις γνώμη, παρά να επιμένεις σε λαθεμένη γνώμη.
Μας απομένει όμως ένα σημείο που δεν πρέπει να το προσπεράσουμε χωρίς να το εξετάσουμε. Και έχει σχέση με αυτούς που χρησιμοποιούν δόλο για να βλάψουν τους φίλους τους. Γιατί θέλω να σε ρωτήσω, ποιος είναι πιο άδικος? Αυτός που προμελετάει το δόλο για να εξαπατήσει τους φίλους του ή αυτός που το κάνει για τους εχθρούς του? Πράγματι, είπε ο Ευθύδημος, δεν ξέρω τι να απαντήσω. Δεν ξέρω ούτε και τι πιστεύω. Γιατί εσύ έχεις ανατρέψει τελείως όσα είπα. Και όσα μου φαίνονταν πριν σωστά κάτω από ένα φως, τώρα τα βλέπω κάτω από άλλο φως. Ωστόσο θα τολμήσω να πω, πιο άδικος από όλους, είναι αυτός που αδικεί το φίλο του σκόπιμα. Νομίζεις, είπε ο Σωκράτης, ότι μπορεί κάποιος να μάθει να είναι δίκαιος και έντιμος, όπως μπορεί να μάθει να διαβάζει και να γράφει? Νομίζω ότι μπορεί. Πράγμα που λέει, πρόσθεσε ο Σωκράτης, ότι ποιος νομίζει ότι είναι πιο αδαής, αυτός που διαβάζει λάθος σκόπιμα ή αυτός που διαβάζει λάθος επειδή δεν ξέρει να διαβάζει? Ο τελευταίος, απάντησε ο Ευθύδημος. Αυτός που διαβάζει επίτηδες λάθος δεν κάνει λάθη όταν δεν θέλει. Μα τότε, συμπέρανε ο Σωκράτης, αυτός που διαβάζει λάθος σκόπιμα γνωρίζει να διαβάζει σωστά, αλλά εκείνος που διαβάζει λάθος, χωρίς να το θέλει, είναι αδαής. Αλήθεια λες? Απάντησέ μου λοιπόν και σε τούτο, συνέχισε ο Σωκράτης. Ποιος ξέρει καλύτερα τι πρέπει να κάνει και τι είναι πράγματι δίκαιο? Αυτός που λέει ψέματα και εξαπατά με προσχεδιασμένο δόλο ή αυτός που εξαπατά χωρίς την πρόθεση να εξαπατήσει? Αυτό είναι πιο ξεκάθαρο, είπε ο Ευθύδημος. Είναι αυτός που εξαπατά με προσχεδιασμένο δόλο. Όμως εσύ δεν είπες, απάντησε ο Σωκράτης, ότι αυτός που ξέρει να διαβάζει είναι πιο γνωστικός από αυτόν που δεν ξέρει να διαβάζει? Έτσι είπα. Επομένως, αυτός που ξέρει καλύτερα ποια είναι τα καθήκοντα του δικαίου είναι πιο δίκαιος από αυτόν που δεν τα γνωρίζει. Έτσι μου φαίνεται ότι είπα, απάντησε ο Ευθύδημος. Και δεν ξέρω πώς μου ήρθε να πω αυτό που είπα. Πράγματι, είπε ο Σωκράτης, εσύ αλλάζεις γνώμη πολύ συχνά και αντιφάσκεις με όσα είπες πιο πριν. Και τι πιστεύεις για κάποιον που υποκρίνεται ότι λέει την αλήθεια και όμως ποτέ δεν λέει το ίδιο πράγμα, που σου δείχνει το δρόμο και τη μια φορά σου λέει να τραβήξεις ανατολικά και την άλλη σου λέει να πας δυτικά, και αυτός που λέει να πληρώσεις ένα ποσό και κάθε φορά που ρωτάς αλλάζει το ποσό που ζήτησε? Τι πιστεύεις για ένα τέτοιον άνθρωπο? Θα έκανε τον καθένα να νομίζει, απάντησε ο Ευθύδημος, ότι δεν ήξερε τίποτα από όσα παρίστανε ότι ξέρει. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας στα σημερινά ανάμεσα δάσκαλο και μαθητές, εδώ στο κανάλι Supreme Master Television. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί ο πλανήτης Γη, το αγαπημένο μας σπίτι. Αμέσως μετά τα ξεσουμία τα νέα. Ευχόμαστε οι ουρανοί να γεμίσουν τη ζωή σας με φως και αγάπη. Thank you for joining us for today's Between Master and Disciples on Supreme Master Television. Please stay tuned for Planet Earth, Our Loving Home, coming up next, right after Noteworthy News. May the heavens grace your life with light and love. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.